Από βλάβη σε πυκνότητα της ΔΕΗ προκλήθηκε η φωτιά στην είσοδο της Νέας Περάμου το βράδυ της Παρασκευής. Η φωτιά προκλήθηκε από βλάβη της οποίας ακολούθησε έκρηξη σε κολόνα της ΔΕΗ, ενώ στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία αντιμετώπισε αμέσως το περιστατικό πριν πάρει διαστάσεις. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία αντιμετώπισε αμέσως το περιστατικό πριν πάρει διαστάσεις, ενώ στον τόπο της φωτιάς βρέθηκαν συνεργεία του ΔΔΕ, καθώς και ο αντιδήμαρχος Ελευθερών Χρήστος Πριονίδης. Ήταν μια ξαφνική φωτιά στην περιοχή της Κορέλκο, πίσω από τα δραμινά που λέμε εμείς εδώ πέρα. Όσοι ξέρουν από την περιοχή καταλαβαίνουν για ποιο μέρος μιλάμε. Από ό,τι λένε οι κάτοικοι εκεί από μαρτυρίες, ακούστηκε ένα σκρότος και μετά ξέσπασε η φωτιά, γιατί ήταν δραστική η έκταση, ήταν πουλάρια γεμάτο. Ελπίθηκα εγώ αμέσως από συνάδελφο δημοτικό σύμβουλο. Πήγα και μετά από 5 λεπτά ήρθε και η πυροσβεστική, 2 οχήματα της Ελευθερούπολης και ένα της Καβάλας, τους οποίους τους ευχαριστώ γιατί πραγματικά η άμεση επέμβασή τους ήταν γρήγορη. Τέθηκε σε σχεδόν 10 λεπτά από την άφηξή τους, τέθηκε η φωτιά και υπό έλεγχο. Δεν υπήρχε κανένα θέμα μετά. Κινδύνευσαν παρακείμενες κατοικίες ή κάτοικοι? Κατοικίες καθόλου, καθόλου. Υπήρχαν 2 αγροκτήματα με ελιές, αλλά πάλι δεν κινδύνευσαν καθόλου γιατί σβήστηκε η φωτιά. Αν δεν ελεγχόταν, θα κινδύνευαν οι καλλιέργειες. Αλλά ευτυχώς δεν φτάσαμε μέχρι εκεί πέρα. Μέχρι τώρα δεν έχω κάνει μία ενημέρωση, οπότε θεωρώ ότι δεν υπάρχει και κάποιο πρόβλημα. Το ότι ακούστηκε κρότος από πυκνοτή της ΔΕΗ, όπως λένε, μετασχηματιστή της ΔΕΗ, αυτό μπορεί να ήταν και κανένα πληθύρισμα λόγω του φόρτου των ημερών που είναι εδώ η περιοχή που είναι γεμάτη. Δεν νομίζω όμως, όχι, δεν έχω καμία ενημέρωση, οπότε είμαστε καλά.